υπέγραψα σήμερα δύο συμβάσεις χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και οι δύο αφορούν την παιδεία στον Δήμο Ηρακλείου. Η πρώτη αφορά στην ολοκλήρωση της απαλωτρίωσης του οικοπαίδου και στην μελέτη για το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο το οποίο θα δημιουργήσουμε στην περιοχή των Δειλινών σε ένα οικόπεδο 7 στρεμμάτων. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο το επισπεύδουμε αυτή τη στιγμή, το βάλαμε σε απόλυτη προτεραιότητα, με δεδομένο και ότι οι εγκαταστάσεις οι υφιστάμενες δεν είναι ικανοποιητικές και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, αυτό της ειδικής αγωγής, στο οποίο δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα, όπως βέβαια δίνουμε προτεραιότητα σε όλα τα ζητήματα της εκπαίδευσης σε αυτή την πόλη που έχει τόσα πολλά παιδιά, τόσους πολλούς μαθητές και που είναι πραγματικά η κοινότητα αυτή που αιμοδοτεί συνολικά τον Δήμο. Και η δεύτερη σύμβαση επίσης αφορά σε έργα τα οποία είναι εκπαιδευτικά και κυρίως στο έργο του κτηρίου που ονομάζουμε ακόμα ως Ακαδημία, Παιδαγωγική Ακαδημία, είναι αυτό που στεγάζει δημοτικά σχολεία και επίσης ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο. Αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το οποίο αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί έτσι ώστε να είναι ορατός ο ορίζοντας της αποπεράτωσής του και στην περίπτωση αυτή πρόκειται για μια συμπληρωματική χρηματοδότηση που, όπως είπα ξεκινώντας, προέρχεται επίσης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Είναι για τις αναγκαίες εργασίες στο κτίριο της Ακαδημίας. Είναι για τις εργασίες στο κτίριο της Ακαδημίας κατά το πλείστον. Ναι. Πάντως για την πρώτη σύμβαση ακούμε για νέο σχολείο. Μιλάμε για νέο σχολείο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Έτσι. Μιλάμε για νέο σχολείο. Αυτό ήταν μια χρηματοδότηση η οποία κινδύνευε να χαθεί και θεωρώ ότι οι ενέργειες που έγιναν από τους συνεργάτες μου και από μένα προσωπικά ήταν αστραπιές έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει και ξέρετε πρόκειται για αρκετά σύνθετα ζητήματα όταν συνδυάζονται απαλωτριώσεις με μελέτες για να φτάσουμε σε ένα έργο. Αλλά νομίζω ότι πλέον είμαστε σε ασφαλές έδαφος. Ο σχεδιασμός σας είναι να γίνουν νέα σχολεία, γιατί από ό,τι θυμόμαστε όλοι, επί Σχοιναράκη ήταν τα τελευταία σχολεία που είχαν γίνει στο Ηράκλειο. Νέα σχολεία ασφαλώς πρέπει να γίνουν και αυτό γίνεται και στη βάση ενός συνολικού προγραμματισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και ένα άλλο παράδειγμα είναι τα χρήματα τα οποία εντάξαμε στον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος γνωρίζετε ότι εγκρίθηκε χθες από την επικεντρωμένη διοίκηση. Εντάξαμε λοιπόν την απαλωτρίωση του μεγάλου οικοπαίδου της οδού Φιλελλήνων, το οποίο θα στεγάσει ένα συγκρότημα σημαντικής δυναμικότητας μαθητών. Και δεν είναι βεβαίως αυτό το μόνο, αλλά νομίζω ότι είναι το πιο ενδεικτικό, θα έλεγα μάλιστα εμβληματικό. Σε ό,τι αφορά τα σχολεία που είναι σε μισθωμένα κτίρια, τι γίνεται, γιατί γνωρίζετε, δεν είναι τόσο κατάλληλες οι συνθήκες. Κοιτάξτε, αυτό αφορά και σε μεγάλο βαθμό νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς και πράγματι είναι ένα πρόβλημα και είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Κατεύθυνσή μας είναι ο εξορθολογισμός να είναι τέτοιος ώστε η δημοτική περιουσία να αξιοποιείται για τα κίνητα αυτά και κατά το δυνατόν να απεμπλακούμε από τις μισθώσεις, ιδιαίτερα μάλιστα εκεί που τα κίνητα είναι προβληματικά. Και το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι αρκετά προβληματικά πολλά από τα κίνητα αυτά. Οπότε και αυτό θα το μελετήσετε για να. Αυτό είναι ήδη υπομελέτη. Είναι ήδη υπομελέτη και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας έχει προχωρήσει αρκετά προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι.